και ξαφνικά, όχι Ρωμά, γενικότερα όσοι κλέβουν και έχουν την πολυτέλεια στο σπίτι τους, στο πιάτο μας και τρώνε από τη δική μας μακαρονάδα. Ακριβώς. Ποιος μακαρονάδα μάλλον. Το είπα έτσι απλά, ήθελα αστακο μακαρονάδα, δεν το είπα. Φίλα Χρυσού δεν έχει μακαρονάδα. Και τώρα έμαθα και τις κολοχτύπες. Κολοχτύπες. Λέω ότι είναι η κολοχτύπα. Είδες αστακού. Είδες, τη μαθαίνω. Και είναι και καλύτερη. Τη μαθαίνω στην Κρήτη. Είναι πολύ καλύτερη. Είναι ψηλά και ο σταθμός είναι πολύ χαμηλά. Α, ειδικά όμως, άμα το κάνεις μακαρονάδα πάντρεμα και των δύο, είναι ακόμα καλύτερη. Ναι, κολοχτύπα αστακός. Αυτοί λοιπόν μας κάνουν κολοχτύπα και τρώνε αστακό. Μ' αρέσει πάντως που λες ότι όταν έχουμε τα δύσκολα, τα θέματα δύσκολα, τα θλιβερά, έρχεσαι σε μένα και όταν θες να πας κάτι σε κάτι ευχάριστο. Πάω στη Σουλιώτη. Στο Στρουμπάκο πάω ντεμί. Για πάμε λοιπόν. Λοιπόν, ναι, εδώ έγιναν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πάλι κάποιες συνταρακτικές, θα λέγαμε, αποκαλύψεις. Θέλω να ρωτάμε όλοι σε αυτό το θέμα, μη φανώ εγώ. Για τη συγκεκριμένη σπήρα των Ρωμά. Που συνεργάζονταν. Αυτό είναι χρυσό, έτσι. Ναι, ναι. Και με γνωστούς κλεπταποδόχους, επιχειρηματίες και ούτω καθεξής, αλλά και με διάφορα καταστήματα πώλησης χρυσαφικών, οι οποίοι διαπιστώνεται ότι έχουν κάνει από το DNA που είχαν πάρει από το αρχηγικό μέλος της σπήρας, βγάλανε τουλάχιστον άλλες 46, άλλες 40 τόσες κλοπές και διαρρήξεις. Μία μόνο θα σου πω, από μία και μοναδική, πήρανε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τι? 1,5 εκατομμύριο ευρώ από μία ληστεία σε μία επιχείρηση, μία υπεραγορά κρεάτων. Από το χρηματοκιβώτιο μέσα, γιατί ήταν και αυτοί οι ληστές των χρηματοκιβωτίων και σε πολλές από τις καταστάσεις, τις περιπτώσεις που μπαίνανε σε σπίτια αλλά και σε καταστήματα έπαιρναν και τα χρηματοκιβώτια και από αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση είχαν πάρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μεταξύ των θυμάτων τους βέβαια είναι η κόρη ενός πολύ μεγάλου παλιού εφοπλιστή, αλλά και άλλοι επίσης... Είναι πολύ γνωστοί οι άνθρωποι γνωστοί, που αναφέρεσαι. Ναι, πάρα πολύ γνωστοί. Και το ζήτημα είναι ότι... Είναι κάποιες ληστείες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα που... Ακριβώς. Κάποιοι από τους ίδιους φρόντισαν και μας ενημέρωσαν. Απλά εμείς τώρα δεν ομιμοποιούμαστε να δέσουμε. Όχι, βέβαια, τα δύο αυτά κομμάτια. Χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με το διοικητή της ασφάλειας, το συνολικό ποσό το οποίο έχουν αποσπάσει, η συνολική εκτιμόμενη λία τους ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Τι? Ήταν πολλοί άνθρωποι. Μην νομίζω ότι τα παίρνει ένα ζήλιαρο. Δεν τα τρώει ένα. Είναι αστακό με αλάτι και πιπέρι χρυσού. Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ όμως. Οροφή αυτοκινήτου, μου λέει ο Ηλίας, είναι αυτό. Ναι. Ναι, είχαν κρυμμένα εκεί πέρα μέσα από τα κλοπημαία. Όπως και η προηγούμενη φωτογραφία που είδαμε στο λευγέ του ενός αυτοκινήτου, είχαν εκεί πέρα μέσα κρυμμένο ένα ρολόι. Όπου βρίσκαν, κρύβαν. Σκάβαν σε ντουβάρια, σε αυτοκίνητα. Όλα αυτά ήταν κάπου χωμένα μέσα. Και τι ωραία τα λέμε. Το θέμα είναι ότι στα περισσότερα σπίτια που επέλεγαν και δεν τα επέλεγαν καθόλου τυχαία, θυμάσαι ότι την προηγούμενη φορά είχαμε πει ότι κοίταζαν ακόμα και σε νεόδμητες πολυκατοικίες. Κοίταζαν επίσης τα σπίτια τα οποία είχαν ακριβές πόρτες θωρακισμένες. Συνήθως μονοκατοικίες. Σε μονοκατοικίες πήγαιναν. Το προηγούμενο. Δεν το πρόσεξα. Α, ο Ηλίας ο Κούρτης, ο σκηνοθέτης, με ενημερώνει. Φορητό φουρνάκι για να λιώνουνε. Το χρυσό. Α, το χρυσό, ναι, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, και δεν τελειώνει εδώ η έρευνα. Φορητό φουρνάκι λιώνει το χρυσό. Στρουμπάκο, τα ξέρεις εσύ αυτά. Τα ήξερα, μα τα ήξερα. Εγώ νόμιζα ότι αυτό που μας φέρνεις είναι για να ζεσταίνεις το φαΐ σου. Όχι, δεν τα ήξερα έτσι όπως τα περιγράφει τώρα ο Γιώργος. Α, όχι μόνο, δεν είναι εγώ που δεν τα ξέρω μόνο. Έχω την αίσθηση ότι με το άνοιγμα της εκπομπής σου, τη νέα σεζόν, πάλι με το ίδιο θέμα θα ξαναξεκινήσουμε. Και το ξεδίπλωμα άλλων διαφορετικών πτυχών της συγκεκριμένης συμμορίας. Το λέω ως αίσθηση. Άντε, ναι. Τόσο περιμένεις, τόσο πολλά από αυτούς. Ναι, ναι, ναι. Καλά θα εκεί προς Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Έχουν συλληφθεί όλοι, Γιώργο. Όχι, βέβαια. Εντάξει, έχουν, όταν μιλάμε για μια συμμορία, πρόσεξε ρούλα να δεις. Πρόσεξε ρούλα. Είναι μια συμμορία η οποία τα μέλη της, καταρχήν αποτελείται από 4-5 αρχηγικά μέλη, η οποία είναι η αρχηγή των μαφιών. Κορυφή της πυραμίδας. Και στελεχώνονται από αναρρύθμιτους στρατολογημένα μέλη.
Σκέψου ότι αυτοί έχουν ξεκινήσει εδώ και 4 με 5 χρόνια στο προϊόντος του χρόνου από την έναρξη εργασιών και επιτιδεύματος. Ανοίγουν, λένε. Μπλοκάκι παροχή. Έχουμε δύο χιουμοράκια στον πάκο. Σταδιακά, κάποια μέλη τους συλλαμβάνονταν για κλοπές και διαρρήξεις, χωρίς όμως να συνδέονται απευθείας με τη δράση του συγκεκριμένου οργανωμένου, για μεμονωμένα περιστατικά. Αλλά είχαν τόσο μεγάλο αποθεματικό που δεν τους ενδιέφερε. Πόσο άλλωστε, έχουν συλληφθεί τώρα, μέχρι τώρα, πόσο έχουν συλληφθεί? Πάρα πολλά άτομα. Δεν μπορώ, δηλαδή σε αυτούς που ίσως να ξεπερνούν και τα 100. Είναι πάνω από 80 άτομα, ναι. Ίσως να ξεπερνούν και τα 100. Σίγουρα, ναι. Συνολικά από